Yeah.
κάτι σύνθετο σαν φύλλο. Εσύ ρεφούλα, εσύ ρεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Είναι παλιά η μοναξιά, είναι πικρά τα νιάτια. Παρατώνω η θάλασσα και μου πείσε τα μάτια. Παρατώνω η θάλασσα και μου πείσε τα μάτια.
ψυχή μου. Και αν καταφέρω να σώνω την ψυχή μου τραγουδώντας και εκτιθέμενη έτσι, να σας πω κάτι. Απέκτησα την ικανότητα να μην φάω για όρθιο κόψη. Ένα κουδάνι με ένα κουδάνι. Αυτό. Μετά από εδώ. Και να τσακάω μόνο. Οι γιατροί που είναι εδώ, φίλοι μου, όσες φορές που έχουν βάλει στο χειρουργείο, μου έχουν πει θα έχω πρόβλημα το τσιγάρο. Δεν είχα. Αυτή είναι η αμαρτία που μου λέει ο Θεός. Να καταφέρνω να καπνίζω χωρίς να έχω πρόβλημα. Μην μου το ευχηθείτε να το αποκτήσω για να δικαιωθεί η στατιστική. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, το πραγματικό δώρο που έχω να σας κάνω, καλέ, σας κράτησε ο μπάτσος ψηλά, δεν είναι για τις κουβιτές, δηλαδή. Πάτε να τις κόψετε. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ μεγάλη έκπληξη και θα έχετε και την ευκαιρία της παγκόσμιας πρώτης. Θα μ' αφήσω εδώ πέρα την αραπνοή, γιατί δεν πρέπει να χανιάσετε την ταραχή. Από το τσιγάρο. Από το ταραχή, είναι από το τσιγάρο. Άμα με μετρήσετε τώρα, έχω περίπου 180 σφιγμούς και είναι είναι από τη συγκίνηση. Ο Δημήτρης Ιωφαντής έχει έγραψε ένα τραγούδι το οποίο μου είπε αυτό το έγραψε για εσένα. Τον ενέπνευσα στις πρόβες, καθόμασταν εδώ, κάποιος εδώ στο φουγάρο. Δεν είναι δικαίως ο τσιγάρο. Είναι όμως ίσως από τις πιο ρομαντικές προσεγγίσεις μιας αμαρτίας όπως είναι το τσιγάρο. Και είναι τόσο καθή και τόσο ωραίο που άκουσα, βούρμουσα, παραφώνησα, μου είπε να το πω, είναι η Κυρώτης, γράφει δύσκολα τραγούδια. Θα δοκιμάσω να το πω. Το ποιος λεπτομέρειο με πείσανε και μπήκα μαζί του, το τόλμησα και αυτό. Θα μου όλο τόλμησα να τον έκανε κόμμα, οπότε δεν είναι καλή. Κάνω άλλες αρχές. Εγώ αρχίζω μια δεύτερη καριέρα σε γεράματα, δεν μιλάνε. Λοιπόν, αστεία μου, δεν είναι τότε, δεν είναι τότε, λίγο. Με πείσανε και μπήκα στο στούντιο του γράψα. Θα κυκλοφορήσει. Όσο λούγω. Το ακούτε για πρώτη φορά. Yeah.
Καλώς